Η παρούσα ομιλία αφορά ένα μείζον θέμα της εποχής μας, την παχυσαρκία, με πρώτο βασικό ερώτημα, κατά πόσο η παχυσαρκία είναι νόσος, αλλά και δεύτερο σημαντικό σκέλος, ποιες είναι οι στρατηγικές πρόληψεις από τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού. Ας δούμε μερικά επιδημιολογικά όμως στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η παχυσαρκία αποτελεί πανδημία του 21ου αιώνα. Τα ποσοστά της παχυσαρκίας παγκοσμίως έχουν διπλασιαστεί από το 1980 έως σήμερα. Το 2008, πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ενήλικες άνω των 20 ετών ήταν υπέρβαροι, ενώ 200 εκατομμύρια άντρες και 300 εκατομμύρια γυναίκες ήταν παχύσαρκοι. Περίπου 43 εκατομμύρια παιδιά άνω των 5 ετών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, με το 80% να ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα της παχυσαρκίας είναι διπλάσια σε αναπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει αυξηθεί δραματικά η συχνότητα των υπέρβαρων παχύσαρκων παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε ορισμένες μάλιστα περιοχές της Αφρικής έχει αντικαταστήσει το πρόβλημα της καχυξίας. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε τον τριπλασιασμό της συχνότητας παιδικής παχυσαρκίας στην Αμερική από το 1971 ως σήμερα. Και ο τριπλασιασμός αυτός, όπως βλέπουμε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια, αποτελεί ένα μείζον θέμα τόσο ιατρικό, καθώς συνοδεύεται από πολλαπλά ιατρικά προβλήματα, όσο όμως και οικονομικό. Ας δούμε όμως ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της παιδικής παχυσαρκίας. Η αυξανόμενη συχνότητά της έχει πολυπαραγοντικά αίτια, γενετικά και περιβαλλοντικά. Έτσι, τα αυξημένα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας οδηγούν σε μία σειρά μεταβολικών διαταραχών, όπως διαταραχή ανοχή γλυκόζης και ινσουλινοαντίσταση και ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολεμία, λιπόδη διήθηση του ύπατος, μυοσκελετικές διαταραχές, διαταραχές αναπνοής και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία συνδυαστικά καταλήγουν στην ενήλικο ζωή σε σοβαρές επιπλοκές όπως ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακή νόσο και μερικές περιπτώσεις καρκίνου. Αναλυτικά, η παιδική παχυσαρκία συνδυάζεται με μεταβολικές διαταραχές γλυκόζης και ινσουλίνης. Συγκεκριμένα, η διαταραχή ανοχής γλυκόζης διαπιστώνεται σε παχύσαρκα παιδιά και ενήλικες και κυρίως με οικογενειακό ιστορικό ζαχαρόδη διαβήτη. Στα παχύσαρκα παιδιά διαπιστώνεται ινσουλινοαντίσταση και μεταγευματική υπερινσουλινομία, ενώ στις έφηβες ινσουλινοαντίσταση συσχετίζεται με το κοιλιακό λίπος και όχι με το υποδόριο. Ο ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 2 διαγνώσκεται στο 20% των εφήβων στη ΣΥΠΑ σε κλινικές διαβήτη, ενώ ο ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 2 αντιπροσωπεύει το 33% των διαβητικών ηλικίας 10 έως 19 ετών. Παράλληλα, η παιδική παχυσαρκία συνοδεύεται από διαταραχές των λιπιδίων και συγκεκριμένα από αύξηση των τριγλυκεριδίων, μείωση της HDL χολυστερόλης και μικρού μεγέθους LDL χολυστερόλης, αλλά και αύξηση λιπιδίων τα οποία έχουν αθυρογόνο δράση. Επίσης, η μη αλκοολική λιπόδης δίθηση του ύπατος, η οποία συνδέεται με κεντρικού τύπου παχυσαρκία, δυσλιπιδεμία, αρτηριακή υπέρταση, ινσουλινοαντίσταση και διαταραχή ανοχή γλυκόζης, αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα του μεταβολικού συνδρόμου. 90% των ασθενών με μη αλκοολική λιπόδη δίθηση του ύπατος έχουν τουλάχιστον ένα παράγοντα του μεταβολικού συνδρόμου και περίπου 33% πληρούν τα κριτήρια της πλήρους διάγνωσης του μεταβολικού συνδρόμου. Η μη αλκοολική λιπόδης δίθηση του ύπατος εμφανίζεται σε ποσοστό 2,6 έως και 9,8% παιδιών και εφήβων και το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 74% μεταξύ των παχύσαρκων. Επίσης, η παιδική παχυσαρκία συνοδεύεται από αποφρακτικού τύπου άπνοια, ενώ συχνά τα παιδιά με αποφρακτικού τύπου άπνοια παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές μνήμης, λεξιλογίου και μάθησης. Εδώ παρουσιάζουμε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010 και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μελετήθηκαν 4.857 παιδιά χωρίς ζαχαρόδη διαβήτη, μέση ηλικίας 11 ετών, που γεννήθηκαν από το 1945 ως το 1984. Και μελετήθηκε στα παιδιά αυτά η πιθανή συσχέτιση του BMI, δηλαδή της παχυσαρκίας, της ανοχής γλυκόζης, της αρτηριακής πίεσης και της υπερλιπιδεμίας με τον ευνίδιο θάνατο. Διαπιστώθηκαν 166 θάνατοι από ενδογενή αίτια, ποσοστό 3,4%, σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης περίπου 24 ετών και παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα θανάτου από ενδογενή αίτια ήταν διπλάσια στα παιδιά με υψηλότερο BMI σε σχέση με τα παιδιά με χαμηλότερο BMI, ενώ η συχνότητα θανάτου από ενδογενή αίτια στα παιδιά με υψηλότερη ινσουλινοαντίσταση ήταν 73% υψηλότερη σε σύγκριση με τα παιδιά με τη χαμηλότερη. Μία ακόμη μελέτη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η μεταανάλυση 4 μελετών, από την οποία προκύπτει η εξής διαπίστωση.
Τα υπέρβαρα παχύσαρκα παιδιά που παραμένουν παχύσαρκοι ενήλικες έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδημίας και αθυροσκλήρωσης των καροτίδων, ενώ αντίθετα τα υπέρβαρα παχύσαρκα παιδιά που γίνονται ενήλικες με φυσιολογικό βάρος, οι πιθανότητες εμφάνισης των επιπλοκών ήταν παρόμοιες με των ατόμων που δεν υπήρξαν ποτέ παχύσαρκοι. Και αυτή ακριβώς η διαπίστωση κάνει απόλυτα αναγκαία την παρέμβαση και την πρόληψη της ιατρικής κοινότητας στην παιδική παχυσαρκία. Έτσι, το 2003 η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής εξέδωσε δήλωση πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Οι παιδίατροι πρέπει να αναγνωρίζουν τα παιδιά με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, να υπολογίζουν το δείκτη μάζα σώματος για να εντοπίζουν έγκαιρα την αύξηση βάρους και να αναζητήσουν τις τυχώς συνυπάρξουσες επιπλοκές, να ενισχύουν το μητρικό θυλασμό, να ενισχύουν τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, να ενισχύουν τη φυσική δραστηριότητα και τον περιορισμό του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης. Το 2008 ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ενδοκρινολογική Εταιρεία με τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας. Πρώτον, αποκλειστικός μητρικός θυλασμός για τους πρώτους 6 μήνες ζωής. Τα σχολεία να παρέχουν καθημερινά τουλάχιστον 60 λεπτά ενδιάμεσης έως εντατικής άσκησης σε όλες τις τάξεις. Οι γιατροί να εκπαιδεύουν το παιδί και τους γονείς του για τις σωστές διατροφικές συνήθειες και την αναγκαιότητα αυξημένης φυσικής δραστηριότητας. Περιορισμός της πρόσβασης των παιδιών σε ανθυγιεινές επιλογές φαγητού στο σχολείο. Στρατηγική περιορισμού διαφήμισης ανθυγιεινών τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά. Αναδιαμόρφωση των κοινοτήτων προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία, περπατώντας ή με το ποδήλατο, για αθλητικές δραστηριότητες και για ψώνια στη γειτονιά. Η διάγνωση παιδικής παχυσαρκίας βασίζεται στον υπολογισμό του δείκτη μάζα σώματος, του BMI, όπου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης παχυσαρκίας με τη βοήθεια των διαγραμμάτων. Ο ορισμός παχυσαρκίας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι υπέρβαρος με BMI μεγαλύτερο από 25 για τους ενήλικες και μεγαλύτερο από 30 για τους ενήλικες ορίζεται ως παχύσαρκος. Ενώ για τα παιδιά και τους οφήβους ηλικίας 2 έως 19 ετών, υπέρβαρο ορίζεται το παιδί με BMI μεταξύ 85 έως 95 εκατοστίας θέσης, ενώ παχύσαρκο το παιδί με BMI μεγαλύτερο από την 95 εκατοστία θέση. Συνδυασμός παραγόντων, αυξημένο BMI, αυξημένη συστολική αρτηριακή πίεση, αυξημένα τριγλυκερίδια, αυξημένη γλυκόζη και χαμηλή HDL χοληστερόλη αποτελούν τον ορισμό του μεταβολικού συνδρόμου. Το μεταβολικό σύνδρομο ανιχνεύεται στο 30% των παχύσαρκων παιδιών, ενώ σε μελέτες 70% των παχύσαρκων παιδιών είχε τουλάχιστον έναν προδιαθεσικό παράγοντα και το 30% δύο προδιαθεσικούς παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου. Σημαντικό στην κλινική εξέταση είναι να επικεντρωθεί να αποκλείσουμε άλλα σπάνια αίτια παχυσαρκίας, να μετρηθεί αρτηριακή πίεση, περιφέρεια μέση και ισχύων, να συμπληρωθεί η εξέταση με εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι επιπλοκές όπως υπέρταση, σοβαρή υπερλιπιδημία, ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα χωρίς αναμονή επίτευξης απώλειας βάρους. Ο τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Την ηλικία, τη βαρύτητα παχυσαρκίας, συνυπάρξουσες επιπλοκές, διατροφικές συνήθειες και βαθμό συμμόρφωσης παιδιού και οικογένειας. Ας δούμε όμως από ποιο σημείο ξεκινάει η αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη θεωρία υπάρχει μια θεωρία σύμφωνα με την οποία οι καταβολές παχυσαρκίας της ενηλίκου ζωής και των μεταβολικών διαταραχών του τύπου της υπερλιπιδημίας, της υπέρτασης, κεντρικού τύπου παχυσαρκία και ινσουλινοαντίσταση, που καταλήγουν τελικά στο ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στην αθυροσκλήρωση, βρίσκονται στην εμβρική ζωή. Σε μία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 1976, φαίνεται ότι ο κίνδυνος της παχυσαρκίας στην ηλικία των 19 ετών ήταν σημαντικά μεγαλύτερος σε παιδιά μητέρων, οι οποίες εκτέθηκαν στην πείνα το χειμώνα της Δανίας 1944-45 κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της εγκυμοσύνης τους, σε αντίθεση με τα παιδιά που οι μητέρες τους δεν εκτέθηκαν. Τα παιδιά των μητέρων που εκτέθηκαν στην πείνα στο τελευταίο τρίμηνο της κοίησης και κατά την περιγεννητική περίοδο είχαν μικρότερο κίνδυνο παχυσαρκίας μετέπειτα. Πολλαπλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η επαρκής και ισορροπημένη ημερήσια πρόσληψη θερμίδων και πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο στην παχυσαρκία κατά την ενήλικο ζωή, με τα κορίτσια να είναι πιο ευάλωτα σε σχέση με τα αγόρια. Πολύ χαμηλή πρόσληψη θερμίδων και πρωτεΐνης φαίνεται να αυξάνει το ρίσκο του αυξημένου βάρους στη μετέπειτα ζωή.
Επίσης, συμπληρώματα σιδήρου, ψευδαργύρου και φιλικού οξέως από νωρίς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να εμποδίσουν την παιδική παχυσαρκία, ενώ η βιταμίνη B12 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να σχετίζεται αρνητικά με το λιπόδι ιστό στη μετέπειτα ζωή. Όμως και το BMI των γονέων φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την παιδική παχυσαρκία, καθώς όπως προκύπτει, οι γονείς αποτελούν ισχυρό πρότυπο για τα παιδιά τους. Έτσι, όσο υψηλότερο είναι το BMI τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα, τόσο υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας παρατηρούμε. Υπάρχει όμως και συσχέτιση του BMI με το βάρος γέννησης, η οποία όμως συσχέτιση ήταν μη γραμμική. Δηλαδή, το BMI κατά την ενήλικο ζωή και η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται με την αύξηση του βάρους γέννησης. Ενώ μικρή επίσης αύξηση του BMI παρατηρείται και στις χαμηλότερες κατηγορίες βάρους γέννησης. Έτσι, μωρά με χαμηλότερο βάρος γέννησης συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου, ινσουλινοαντίστασης και κεντρικού τύπου παχυσαρκίας. Επίσης, χαμηλό βάρος γέννησης έχει βρεθεί ότι συνδέεται με επιτάχυση του ρυθμού αύξησης μετά τη γέννηση και ινσουλινοαντίσταση στην μετέπειτα ζωή, ενώ το βάρος γέννησης είναι αντιστρόφως ανάλογο με το ολικό σωματικό λίπος. Σημαντικό όμως ρόλο στη μετέπειτα παχυσαρκία, στη μετέπειτα ζωή μας, παίζει και η βρεφική διατροφή. Πολλαπλές μελέτες αποδεικνύουν την προστατευτική δράση του μητρικού θυλασμού ως προς την παχυσαρκία. Η σχέση θυλασμού και παχυσαρκίας φαίνεται ότι είναι δοσοεξαρτώμενη σε πολλές μελέτες, δηλαδή μεγαλύτερη διάρκεια θυλασμού, μικρότερος κίνδυνος παχυσαρκίας. Η αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής είναι επίσης σημαντική παράμετρος για την παχυσαρκία στη μετέπειτα ζωή. Έτσι, η αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα παιδιά που η εισαγωγή στερεών τροφών έγινε πριν τη 16η εβδομάδα ζωής, δηλαδή πρώτου τέταρτου μήνα, συγκριτικά με τα παιδιά που έγινε μετά τον τέταρτο μήνα ζωής. Αύξηση επίσης του σωματικού λίπους κατά 2% στην ηλικία των 7 ετών παρατηρήθηκε στα παιδιά που έγινε εισαγωγή στερεών τροφών πριν τον τέταρτο μήνα ζωής. Τέλος, μείωση κατά 0,1% της πιθανότητας αυξημένου βάρους στην ηλικία των 3-5 ετών παρατηρήθηκε, καταγράφηκε σε μελέτη για κάθε μήνα καθυστέρηση εισαγωγής των στερεών τροφών. Όμως και η πρόσληψη πρωτεΐνης στα πρώτα 2 χρόνια ζωής φαίνεται ότι παίζει ρόλο στην παχυσαρκία στη μετέπειτα ζωή. Υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη βρεφικό γάλα σχετίζεται με υψηλότερη πρόσληψη βάρους στα πρώτα 2 χρόνια ζωής και χωρίς να έχει επίδραση στο μήκος. Το μοντέλο ανάπτυξης στα βρέφη που κατανάλωσαν γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ήταν ανάλογο των θυλαζόντων βρεφών. Έτσι, η πρόσληψη της πρωτεΐνης στα πρώτα 2 χρόνια ζωής έχει σχέση, καθώς βρέθηκε σε μελέτες, ότι 28% περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή του βρέφους αυξάνει το σωματικό λίπος κατά 30% στην ηλικία των 8 ετών. Η ταχεία όμως και η αύξηση βάρους ύψους κατά διάρκεια των πρώτων 2 χρόνων ζωής φαίνεται ότι έχει και αυτή το ρόλο της στην παχυσαρκία στη μετέπειτα ζωή. Ταχεία αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ζωής συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας στην ηλικία των 6-8 ετών. Ταχεία αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 μηνών ζωής, σύμφωνα με άλλη μελέτη, συνδέεται με υψηλότερο βάρος σε ηλικία 7 έως 20 ετών. Ταχεία αύξηση βάρους στα πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται και με υψηλό ποσοστό σωματικού λίπους, πλαχνικού και κοιλιακού λιπόδου ιστού. Ανακεφαλαιώντας, πρέπει να τονίσουμε ότι η βρεφική ηλικία είναι μια πολύ σημαντική ηλικία σε ό,τι αφορά τη μετέπειτα παχυσαρκία. Τα βρέφη πρέπει να εντοπίζονται, τα βρέφη με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, τα οποία είναι βρέφη με παχύσαρκους γονείς, τα βρέφη με ταχύ ρυθμό αύξησης του βάρους, τα βρέφη με χαμηλό βάρος γέννησης, διότι η επιτάχυση της ανάπτυξης που παρουσιάζουν σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου. Η πρόληψη της βρεφικής παχυσαρκίας είναι όμως επίσης εξίσου σημαντική και περιλαμβάνει 2 σημαντικές παραμέτρους: ενθάρρυνση διατήρηση του μητρικού θυλασμού και καθυστερημένη εισαγωγή στερεών τροφών με έμφαση στα λαχανικά. Και έτσι περνάμε στις διαιτητικές συστάσεις για υγιή παιδιά σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και την Ενδοκρινολογική Εταιρεία, που έχει τους ακόλουθους κανόνες: επαρκής θερμιδική κάλυψη ανά ηλικία, σωστή κατανομή θερμίδων ανά ηλικία, μείωση των προσλαμβανομένων και κορεσμένων λιπαρών σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών, αποφυγή κατανάλωσης υψηλών θερμιδικά φτωχών θρεπτικά φαγητών, όπως αναψυκτικά, χυμή, fast food, αύξηση των προσλαμβανομένων φυτικών ινών, φρούτων και λαχανικών και τακτικά γεύματα. Ειδικά στην υπιακή και παιδική ηλικία πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση χυμών, αναψυκτικών, fast food, η διατροφή να προσαρμοστεί στις θερμιδικές τους ανάγκες,
να ενισχυθεί η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, επιβάλλεται η κατανάλωση πρωινού γεύματος σε καθημερινή βάση και επίσης το φαγητό να είναι σπιτικά μαγειρεμένο. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί το υγιές σωματικό πρότυπο, παιχνίδι εκτός σπιτιού, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γονείς αποτελούν ισχυρό θετικό πρότυπο για τα παιδιά. Ενώ αντίθετα, θα πρέπει να τονίσουμε, θα πρέπει να περιοριστούν οι ώρες παρακολούθησης της τηλεόρασης και να εξαλειφθούν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του φαγητού, να αποφεύγεται η επιβράβευση των παιδιών με φαγητό ή snacks, να μην ενθαρρύνεται να αποφεύγονται οι κανόνες «καθάρισε το πιάτο σου», η ενθάρρυνση λήψη φαγητού πέραν του κορεσμού να αποφεύγεται, ενώ να αποφεύγονται και τα γεύματα fast food, αναψυκτικά και χυμή. Και περνάμε στην εφηβική ηλικία που έχει περισσότερες δυσκολίες, καθώς η οικογένεια ελέγχει λιγότερο τις διατροφικές συνήθειες και τη φυσική δραστηριότητα των εφήβων. Το φαγητό εκτός σπιτιού αποκτά κοινωνική αξία και η ανησυχία για την απώλεια βάρους είναι μη ρεαλιστική. Η παράληψη των γευμάτων, κυρίως το πρωινό, είναι συνήθις. Καταθλιπτικά συναισθήματα, βουλιμία, ανορεξία και μειωμένη αυτοεκτίμηση μπορεί να χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Η αξιολόγηση της ετοιμότητας του ασθενούς να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής του είναι το πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στην εφηβική ηλικία, ενώ πρωταρχικός στόχος είναι οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και όχι η επίτευξη του ιδανικού βάρους. Μία πάρα πολύ ανησυχητική τάση στην εφηβική ηλικία που παίζει σημαντικό ρόλο στην παχυσαρκία που διαπιστώνεται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι η σταδιακά αυξανόμενη συχνότητα ημερήσιας κατανάλωσης ανεψυκτικών, όπου από την ηλικία των 8 ετών έως την ηλικία των 14 ετών βλέπουμε ότι το ποσοστό αυξάνεται από το 56% στο 83% των παιδιών καταναλώνουν ημερησίως αναψυκτικά. Τα αναψυκτικά καταλαμβάνουν το 11% των ημερησίως προσλαμβανόμενων θερμίδων τους, που αντιστοιχεί αν τον μεταφράσουμε σε ζάχαρη, σε 15 κουταλάκια ζάχαρης ημερησίως. Μεγάλο ποσοστό, μελέτες που έχουν καταγραφεί στην Αμερική είναι αυτές, αλλά είναι μία τάση, η αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης των αναψυκτικών, η οποία πηγαίνει παράλληλα, αυτή η αυξημένη τάση, με τη μείωση της ημερήσιας κατανάλωσης γάλακτος, χαρακτηριστικό της εφηβικής ηλικίας, που παίζει σημαντικό ρόλο στην παχυσαρκία της εφηβείας. Οι παρεμβάσεις, επομένως, στην εφηβική ηλικία βασίζονται στις αλλαγές των καθημερινών συνηθειών, δηλαδή στις διατροφικές συνήθειες του εφήβου και στην αύξηση φυσικής δραστηριότητας. Έτσι, στα παιδιά άνω των 8 ετών, με ήπια παχυσαρκία, πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθούν ένα ισορροπημένο θερμιδικά διαιτολόγιο, κατάλληλο για την απόκτηση παρατεταμένου ελέγχου του βάρους. Απαιτούνται 5 γεύματα ημερησίως με 60-65% χαμηλού γλυκαιμικού δείκτες υδατάνθρακες, 10-15% πρωτεΐνες και 25% λίπος. Ορισμένα φαγητά όπως και κορεσμένα λιπαρά, αλατισμένα σνακ και υψηλού γλυκαιμικού δείκτη τροφές πρέπει να περιορίζονται. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν να τρώνε λαχανικά, φρούτα, ψάρι και προϊόντα ολικής άλεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές διατροφικές συνήθειες, ενώ αναψυκτικά και χυμή πρέπει να αντικατασταθούν από νερό. Σε μεγαλύτερα παιδιά ή παιδιά με πιο σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, η δίαιτα πρέπει να περιοριστεί για την παραγωγή αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας, ενώ η άσκηση θα πρέπει να προσαρμοστεί στη σωματική ικανότητα του παιδιού. Είναι σημαντικό να περιορίζονται οι ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης, video games και ενασχόληση με το ίντερνετ. Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω ότι η αύξηση του ποσοστού των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων αποτελεί ένα κύριο πρόβλημα της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Η καταπολέμηση παιδικής παχυσαρκίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ιατρικής κοινότητας. Η βελτίωση της διατροφής, της εγγύου, του βρέφους και του παιδιού είναι μια προσέγγιση με πολλαπλά ωφέλη στην υγεία και στη μείωση παχυσαρκίας κατά την ενήλικο ζωή. Η πρόληψη παχυσαρκίας πρέπει να ξεκινάει από την παιδική ηλικία, η οποία είναι καθοριστική ηλικία και με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ενήλικο ζωή και ενδεχομένως και στις επόμενες γενιές. Το ΙΑΣΟ Παίδων, συναισθανόμενο τη σοβαρότητα του προβλήματος της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας και σε μια προσπάθεια για συντονισμένη παρέμβαση, διαθέτει τμήμα παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας που αποτελείται από ομάδα ανθρώπων, παιδοενδοκρινολόγος, ψυχολόγος και διαιτολόγος, οι οποίοι προσπαθούν συντονισμένα να βοηθήσουν στην διαμόρφωση σωστών διατροφικών συνηθειών σε παιδιά και εφήβους, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Και τελειώνοντας, θέλω να τονίσω το τρίπτυχο της επιτυχίας. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί ως οικογένεια. Κάθε μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει το παιδί μας να χάσει βάρος.
ενώ το μυστικό της επιτυχίας είναι να ξεκινήσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να χειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε και να πείσουμε τις οικογένειες, τα παιδιά αυτά να χάσουν βάρος, αλλά να τονίσω και εγώ ότι γίνεται μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια, τουλάχιστον στο Ιάσο Παιδών, το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που μπορεί να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες. Τη διάρκεια της ομιλίας σας είδα στο ακροατήριο κάποιες αντιδράσεις όταν αναφέρατε ότι εάν οι γονείς είναι υπέρβαροι, και το παιδί θα είναι υπέρβαρο. Και όντως αυτό συμβαίνει, αλλά να πούμε ότι η διαφορά για το παιδί είναι ότι αυτό είναι δυνητικά αναστρέψιμο. Δηλαδή, ένα παιδί στην πρώτη παιδική ηλικία, τουλάχιστον μέχρι τα 4-5 χρόνια της ζωής του, αν είναι υπέρβαρο, το παιδί αυτό έχει περίπου 30% πιθανότητες να είναι υπέρβαρο σαν ενήλικας. Αν συνεχίσει να είναι υπέρβαρο και παραμείνει υπέρβαρο στο τέλος εφηβείας, τότε έχει περίπου 70-80% πιθανότητες να είναι υπέρβαρος και σαν ενήλικας, εάν τελειώντας, φτάνοντας στην εφηβεία του, είναι υπέρβαρος. Συνεπώς, υπάρχει ένα παράθυρο, μια ευκαιρία αρκετών χρόνων, έτσι, που μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αρκεί να προσπαθήσουμε με τον τρόπο που περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.